Από εξάμηνο σε εξάμηνο μετατίθενται οι εκλογές στα επιμελητήρια. Αρχικά ήταν να διεξαχθούν την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2016. Εν συνεχεία μετατέθηκαν για τις αρχές του 2017. Ακολούθως από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Αντώνη Παπαδεράκη, ανακοινώθηκε πως οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων διοικήσεων στα επιμελητήρια θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο του 2017. Και τελικά με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εκλογές μετατίθενται για τον Νοέμβριο του 2017. Είμαστε σε αναμονή νέου νόμου που θα αφορά τα επιμελητήρια και τη λειτουργία τους και όλα τα υπόλοιπα. Είχαν ακουστεί παλιά για περιφερειακά. Πιστεύω ότι δεν θα ψηφιστεί προς το παρόν. Είδομε, περιμένουμε. Από την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου πρέπει να περάσουν 6 μήνες για τις εκλογές. Ακούμε ότι το Νοέμβριο θα γίνουν οι... Ναι, και εμείς το ακούσαμε, αλλά δεν είναι 6 μήνες όμως, είναι ούτε καν 4. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με την νομοθεσία. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας έχει δεσμευτεί πως δεν σκοπεύει να προβεί σε κανέναν εφνιδιασμό. Πως θα δώσει στη δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση του επιμελητριακού θεσμού και πως στις επιμελητριακές εκλογές ο αριθμός των επιμελητρίων στην επικράτεια θα παραμείνει στα 59, ενώ οι όποιες αλλαγές συμφωνηθούν θα ισχύσουν από το 2021. Εμείς καθημερινά αγωνιζόμαστε, έχουμε και τα στελέχη μας, έχουμε και πολλούς νέους και καλούμε και όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να έρθουν κοντά στο επιμελητήριο, γιατί είναι ο φορέας τους. Μακάρι να υπάρχουν, είναι χαρά όλων να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το άσχημο είναι όταν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.